Δυστυχώς διανύουμε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους. Είναι πάντα το καλοκαίρι μία δύσκολη περίοδος για όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως την Αθήνα ήδη βλέπουμε φαινόμενα ακύρωση μεταγγίσεων χρόνιων πασχόντων και πραγματικά είναι δύσκολα γι' αυτό και στην Κρήτη και στον τόπο μας. Γι' αυτό κάθε προσφορά είναι πολύτιμη και κάθε θελοντής αιμοδότης και αιμοδότρια, ειδικά αυτή την περίοδο, κάνει μια προσφορά πραγματικά ζωής. Συγγνώμη, αλλά αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Ακυρώνονται τι για χρόνια πάσχοντες? Τι ακυρώνεται στην Αθήνα? Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι με μεσογειακή αναιμία που, όπως ξέρετε, από τη γέννησή τους χρειάζονται συνέχεια αίμα, μπορεί και 2 και 3 μονάδες, και δυστυχώς πια υπομεταγγίζονται σε μεγάλες περιοχές όπως είναι η Αθήνα, γιατί ακριβώς η προσέλευση των αιμοδοτών είναι εξαιρετικά μειωμένη. Αυτό το βλέπουμε κάθε καλοκαίρι, όμως το φετινό καλοκαίρι, σε συνδυασμό με την πανδημία, σε συνδυασμό με όλες αυτές τις δυσκολίες που διανύουμε, οι ελλείψεις είναι ακόμα πιο μεγάλες. Εσείς που είστε γιατρός και ξέρετε τι σημαίνει υπομεταγγίζομαι, κυρία Γεωργιανάκη? Σημαίνει ότι δεν έχω την κατάλληλη φροντίδα. Σίγουρα είναι μια μορφή υποθεραπείας. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα λυθεί σύντομα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο για τον ασθενή και το σύστημα υγείας γενικότερα. Στην Κρήτη δεν είμαστε σε τόσο κρίσιμη κατάσταση, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε τα σύνορα είναι λεπτά και αν και εμείς δεν συνεχίσουμε να προσφέρουμε όπως κάνουμε, μπορεί δυστυχώς οι ελλείψεις να είναι δραματικές και, όπως πολύ σωστά προείπατε, οι ανάγκες δεν σταματούν τόσο των χρονίων πασχόντων. Είμαστε μια τουριστική περιοχή, ατυχήματα συμβαίνουν, χειρουργία συνεχώς διενεργούνται, οπότε πρέπει να είμαστε σε επάρκεια, και οι κριτικοί ευτυχώς έχουν δείξει όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας μια συγκινητική προσφορά. Είμαστε από τις περιοχές που είχαμε από τις μεγαλύτερες προσφορές σε όλη τη χώρα παρά την πανδημία και τις δυσκολίες, και γι' αυτό καλώ όλο τον κόσμο να συνεχίσουμε έτσι και να βοηθήσουμε και τον τόπο μας και όποιον άλλο τόπο χρειάζεται. Και να σας πω, εσείς καταβάλλετε αυτή την προσπάθεια ως αιματοκρίτης με κάθε εβδομάδα, κάθε Σάββατο πηγαίνετε σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές. Το να θέλεις να το προσφέρεις όλο αυτό και να βοηθήσεις δεν έχει να κάνει μόνο με τον αιματοκρίτη, είναι ουσιαστικά μία στάση ζωής. Δεν είναι μόνο να είσαι εθελοντής, αιμοδότης και να το λες. Το θέμα είναι ο καθένας από εμάς, όταν μπορεί, όποτε μπορεί, γιατί υπάρχουν πάντα κινητές μονάδες απ' έξω. Εσείς με το Βενιζέλιο, με το Πανεπιστημιακό, του Πανεπιστημιακού, υπάρχουν σταθμοί όπου μπορεί ο καθένας από εμάς να προσφέρει. Και όταν ξέρει ότι δεν είναι κάποιες κλειστές τράπεζες αίματος έτσι απλά, αλλά δίνονται πραγματικά για τις ανάγκες. Φυσικά, εμείς είμαστε ένας από τους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών, ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Κρήτη και ένας από τους μεγαλύτερους στη χώρα, και είναι πραγματικά μια ευκαιρία να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν αίμα τακτικά, και αυτό έχει σημασία γιατί ακριβώς οι ανάγκες είναι πάγιες, δεν σταματούν ποτέ. Το πρόβλημα είναι ότι μια μεγάλη μερίδα αιμοδοτών, λίγο λιγότερο από το 50%, συνεχίζει να δίνει αίμα μόνο όταν παρουσιαστεί ανάγκη, μιλώ σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό δημιουργεί το πρόβλημα, δηλαδή δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, έλλειμμα αίμα, αναζήτησης, αγωνίας, εισαγωγής από το εξωτερικό, ενώ αν οι περισσότεροι από εμάς δίναμε αίμα τακτικά κάθε 3 μήνες οι άνδρες και κάθε 4 οι γυναίκες, τα προβλήματα θα ήταν πολύ μικρότερα, θα υπήρχε δηλαδή μια σταθερότητα στα αποθέματα, και αυτό είναι ο στόχος των αιμοδοτικών συλλόγων και φυσικά των υπηρεσιών και φορέων αιμοδοσίας, να γίνουν τακτικοί, ναι, και συνειδητοποιημένοι οι αιμοδότες και αιμοδότριες. Λέτε κοντά το 50%, έτσι, ότι δίνει αίμα των Ελλήνων μόνο όταν παραστεί ανάγκη, δηλαδή κάποιος από τους δικούς του ανθρώπους ή κάποιος φίλος χρειάζεται την βοήθειά του. Από πού κάνουμε οι εισαγωγές? Οι εισαγωγές γίνονται από την Ελβετία, από τον Ερυθρό Σταυρό. Εννοείται ότι δεν αγοράζουμε το αίμα αυτό καθ' αυτό, είναι δωρεάν, αλλά υπάρχει ένα κόστος
όλης αυτής της επεξεργασίας και του προϊόντος, και αυτό εννοείται ότι δεν μας τιμά ως χώρα, είναι κάτι που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και αυτό φυσικά λόγω της πανδημίας υπήρξε ο φόβος ότι θα μειωθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και κρίσιμα και είναι στο χέρι μας αυτό το ποσοστό να το μηδενίσουμε. Στην Κρήτη σαφέστατα είναι πολύ μικρότερο, και λόγω της ύπαρξης του συλλόγου και λόγω των δράσεων και άλλων φορέων και φυσικά των νοσοκομείων μας που είναι εξαιρετικά, οι αιμοδοσίες μας, έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα και η Κρήτη είναι, αν θέλετε, ένα πρότυπο για την εθελοντική αιμοδοσία. Όμως είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, γιατί τα πράγματα πρέπει να λυθούν σε εθνικό επίπεδο, να υπάρξει μια σταθερή στρατηγική που δυστυχώς δεν τη βλέπουμε πάντα, όμως διατηρούμε την αισιοδοξία μας, δίνουμε αίμα, γινόμαστε δωρητές μυελού των οστών και σιγά σιγά ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν και στη χώρα, για να έχει αίμα όποιος άνθρωπος το χρειάζεται, χωρίς να ψάχνει, χωρίς να αναζητά ένα αγωνίως, να μένουν οι γιατροί και τα συστήματα υγείας με αυτό το κενό. Θέλω να πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Κυρία Γεωργιανάκη, σε τι αύξηση πήγαμε και εξαιτίας της πανδημίας και του φόβου μας να προσέλθουμε σε νοσοκομείο, σε κάποια κινητή μονάδα λόγω του κορονοϊού? Να σας πω, επειδή μιλώντας πάντα για την Κρήτη γίνανε πολύ σωστές κινήσεις, δηλαδή βγήκαν οι αιμοδοσίες έξω, εμείς ως σύλλογος ξεπεράσαμε και το 200% αύξηση στην προσέλευση. Ο κόσμος δεν ήθελε να πηγαίνει γενικά στα νοσοκομεία, προτίμησε τους εξωτερικούς χώρους. Στον τόπο μας και γενικά όπου υπήρχαν συλλόγοι εθελοντών αιμοδοτών τακτικών δεν είχαν δραματικές μειώσεις, όμως σε μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κτλ., φτάσανε μέχρι και το 30-40% κάποια στιγμή μείωση, με διάφορα σκαμπανεβάσματα, κάποια στιγμή τα πράγματα καλυτέρευσαν, κάποια στιγμή επιδεινώθηκαν. Τώρα νομίζω ότι είμαστε πάλι στα δύσκολα. Δηλαδή έχουμε αυτή τη μεγάλη τη μείωση που λέτε, έτσι? Έχουμε μεγάλη μείωση στην προσέλευση, κυρίως βέβαια λόγω του θέρους. Πάντα βλέπουμε αυτή τη μείωση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και αντιλαμβάνεστε τώρα ότι και επιπρόσθετα όλα τα θέματα που προκύπτουν από την πανδημία, καραντίνες, ασθένειες κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο. Μακάρι πολύ γρήγορα να βγούμε από αυτά τα δύσκολα που λέτε ότι είμαστε λόγω αυτής της περίοδου, για πάρα πολλούς λόγους. Άρα λοιπόν, Κυριακή, εκτός από το Σάββατο, νομίζω το Σάββατο είναι παγιωμένο πια που είσαστε στη Λότζια, έτσι? Έτσι, είναι ένα καθιερωμένο ραντεβού, όπως λέμε, αιμοδοτικό, από τις 9 το πρωί στις 1:30 το βράδυ, το μεσημέρι. Οι εθελοντές αιμοδότες έρχονται, είναι πραγματικά ευχάριστες οι αιμοδοσίες, στηρούνται όλα τα μέτρα φυσικά όπως πάντα. Πάμε καλά σχετικά, και συνεχίζουμε τις Κυριακές σε διάφορα μέρη. Ξεκινάμε με τα Νόγια, που μάλιστα συμβολικά θα γίνει και το άναμα του βωμού της Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας, που θα ξεκινήσει φέτος από τα Νόγια και θα καταλήξει στις 25 Αυγούστου στο Λασίθι, θα διατρέξει δηλαδή όλους τους νομούς. Για να δώσουμε ακριβώς αυτό το μήνυμα, ότι η σπίθα της προσφοράς θα παραμείνει αναμένη στις καρδιές μας, και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει κοντά στην αιμοδοσία, να τη γνωρίσει, ειδικά τα νέα παιδιά, που να πω ότι κράτησαν κατά την περίοδο της πανδημίας τα αποθέματα σταθερά. Ήταν συγκινητική η προσέλευση των νέων παιδιών και ελπίζουμε να προχωρήσουμε και να περάσουμε και από αυτά τα στενά του καλοκαιριού και της πανδημίας.